Αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η συντήρηση της λειτουργίας της ανθρώπινης ζωής απαιτεί συγκεκριμένη ενέργεια. Για το λόγο αυτό, όλα τα όντα του πλανήτη έχουν το δικαίωμα στην ενέργεια που χρειάζονται, τόσο σε αυτή που προέρχεται από τον ήλιο, όσο και σε εκείνη που προέρχεται από την ίδια τη γη. Χωρίς ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση σε αυτήν, οι άνθρωποι, αλλά και οι οργανωμένες κοινωνίες τους, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Το γεγονός αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η διανομή και το κόστος της ενέργειας αποτελούν το ισχυρό εκβιαστικό μέσο των δυνατών, προκειμένου να εξουσιάζουν τις βιομηχανικές κοινωνίες. Υπόσχονται ενέργεια και ζητούν σε αντάλλαγμα ένα κομμάτι ή το σύνολο των ελευθεριών τους. Εξάλλου, είναι γεγονός ότι για την κατοχή και τη διανομή της γήινης ενέργειας έχουν γίνει οι μεγάλοι πόλεμοι και οι αιματηρές γεωστρατηγικές ανακατατάξεις. Με βάση τα προηγούμενα, είναι πολύ εύκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι ελπίδες ενός νέου, ουμανιστικού πολιτισμικού ρεύματος περνούν μέσα από μια ριζική αναμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής λογικής. Ο πρώτος ο οποίος το 1964 συνέδεσε τις μορφές της χρησιμοποιούμενης ενέργειας με το επίπεδο ανάπτυξης ενός σημαντικού πολιτισμού ήταν ο Ρώσος αστροφυσικός Νικολάι Καρντάσεφ, δημιουργώντας την ομώνυμη κλίμακα. Η κλίμακα Καρντάσεφ κατατάσσει έναν πολιτισμό σύμφωνα με την ενέργεια που είναι σε θέση να καταναλώνει και να χειραγωγεί, η οποία αντιστοιχεί ταυτόχρονα στο βαθμό εξάπλωσης του πολιτισμού αυτού στον κόσμο. Η βασική βαθμονόμηση γίνεται με βάση 4 ενεργειακούς τύπους. Τον τύπο 0, τον τύπο 1, τον τύπο 2 και τον τύπο 3. Δείγματα πολιτισμών που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν στην κλίμακα Καρντάσεφ είναι τόσο ο γήινος, όσο και άλλοι εξωγήινοι υποθετικοί πολιτισμοί. Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά των 4 ενεργειακών θέσεων της κλίμακας Καρντάσεφ. Οι πολιτισμοί που βρίσκονται μεταξύ των τύπων 0 και 1, όπως είναι ο γήινος πολιτισμός, χρησιμοποιούν ενέργεια που παράγεται από τον πλανήτη στον οποίο κατοικούν. Την αντλούν κυρίως από πηγές που είναι ήπια αποθηκευμένες και προέρχονται από νεκρές πλέον μορφές ζωής, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον αείμνηστο αστροβιολόγο Carl Sagan, κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, το έτος 1900, ο γήινος πολιτισμός βρισκόταν στο 0,58, ενώ το 2012 βρίσκεται στο 0,72 της κλίμακας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των Freeman και Dyson, πιθανώς να φτάσουμε τον τύπο 1 σε 100 έως 200 χρόνια. Τον τύπο 2 γύρω στο έτος 11200 και τον τύπο 3 σε 100.000 έως 1 εκατομμύριο χρόνια. Η περίοδος μετάβασης από έναν πολιτισμό τύπου 0 σε πολιτισμό τύπου 1 θεωρείται η πιο κρίσιμη και η πλέον επικίνδυνη στην κλίμακα, καθώς ο πολιτισμός στο στάδιο αυτό δεν έχει ακόμα αναπτύξει επαρκή συλλογική νοημοσύνη και η χρήση των νέων δυνάμεων μπορεί να τον αφανίσει πριν την πλήρη μετάβασή του στον τύπο 1. Ας μην ξεχνάμε την πιθανή χρήση πυρηνικών, βιολογικών και γεωφυσικών όπλων μαζικής καταστροφής.
την ανεξέλεκτη άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, αλλά και την καταστροφή των φυσικών μηχανισμών προστασίας, όπως είναι η μαγνητόσφαιρα και το στρώμα του όζοντος. Πολιτισμός τύπου 1 έχει καταφέρει να δαμάσει και επιπλέον καταναλώνει την ενέργεια που του προσφέρει ο ίδιος ο πλανήτης του, τον οποίο και ελέγχει πλήρως. Η θερμοκρασία και το κλίμα του πλανήτη ελέγχονται ή αλλάζουν κατά βούληση, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως οι τυφώνες και οι ισχυρές καταιγίδες, ελέγχονται απόλυτα και προσφέρουν την ενέργειά τους στον πολιτισμό αυτόν. Πιθανώς από έναν τέτοιο πολιτισμό μπορούν να ελεγχθούν κατά το δοκούν τόσο η ηφαιστειακή όσο και η σεισμική δραστηριότητα. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κατοικούνται απίθανα μέχρι πρότινος μέρη, όπως για παράδειγμα οι ωκεανοί μέσω πλωτών πόλεων. Ο πολιτισμός τύπου 2 ελέγχει την ενέργεια του άστρου του και έχει ήδη απικήσει το αστρικό του σύστημα. Στην περίπτωση του ανθρώπου της Γης θα έλεγχε τον ήλιο, αντλώντας την ενέργειά του από εκεί, έχοντας πια εξαντλήσει τα αποθέματα ενέργειας του πλανήτη όπου κατοικεί. Ο πολιτισμός σε αυτό το επίπεδο θεωρείται ήδη αθάνατος, λόγω της πνευματικής του ωριμότητας στον έλεγχο των μέσων μαζικής καταστροφής. Ομοίως, καμία φυσική διεργασία δεν μπορεί να τον αφανίσει, καθώς είναι πλέον ικανός είτε να τη σταματήσει είτε να αποτρέψει τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Σημειωτέων ότι η ενέργεια που καταναλώνει είναι 10 δισεκατομμύρια φορές περισσότερη από την παραγόμενη ενέργεια ενός πολιτισμού τύπου 1. Ο πολιτισμός τύπου 3 ελέγχει την ενέργεια σε γαλαξιακό επίπεδο στο σύνολο του γαλαξία του και πιθανώς να έχει απικήσει έναν ή περισσότερους γειτονικούς γαλαξίες. Ένας τέτοιος πολιτισμός έχει φτάσει σε επίπεδο να πειραματίζεται ενεργειακά ακόμη και με τις μαύρες τρύπες ή και τις κουλικότρυπες. Μπορεί να πραγματοποιεί ταξίδια στον χώρο και τον χρόνο εντός του σύμπαντος και έχει τη δυνατότητα να διαφύγει στο παρελθόν σε περίπτωση που στο σύμπαν του επέλθει θερμικός θάνατος. Ομοίως, η ενέργεια που καταναλώνει είναι 10 δισεκατομμύρια φορές περισσότερη από την παραγόμενη ενέργεια ενός πολιτισμού τύπου 2. Εκτός όμως των προηγούμενων πολιτισμικών τύπων, ο αστρονόμος Ζόλταν Καλαντάι όρισε μια θεωρητική προέκταση της προηγούμενης κλίμακας προς ένα νέο τύπο πιο προηγμένο, τον τύπο 4. Ένας πολιτισμός τύπου 4 μπορεί και ελέγχει την ενέργεια ολόκληρου του ορατού σύμπαντος καθώς και τη σκοτεινή ύλη. Πιθανώς να μπορεί να ταξιδέψει σε άλλα σύμπαντα ή να στέλνει πληροφορίες σε αυτά ώστε να αναπτυχθεί πιο γρήγορα ο πολιτισμός τους. Ένας τέτοιος πολιτισμός προσεγγίζει ή και υπερβαίνει κάθε όριο επιστημονικής φαντασίας με βάση βέβαια τις σημερινές επιστημονικές μας γνώσεις. Ο ίδιος ο Καλαντάι μάλιστα έχει συμφωνήσει ότι ένας τέτοιος πολιτισμός δεν θα ήταν ανιχνεύσιμος, καθώς οι πράξεις του δεν θα διέφεραν από τις ίδιες τις φυσικές διεργασίες. Όπως όλοι θα έχουμε αντιληφθεί,
Η ανάπτυξη ενός πολιτισμού έχει άμεση ή έμεση σχέση με το είδος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας και τις μεθόδους συλλογής και διανομής της. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι είμαστε εκείνες οι γενιές που θα καθορίσουν το εάν θα γίνει η μετάβαση από τον πολιτισμό τύπου 0 σε έναν πολιτισμό τύπου 1 ή αν θα καταστρέψουμε τον εαυτό μας λόγω της πνευματικής και κοινωνικής μας ανεπάρκειας. Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην καύση του άνθρακα, ενώ η δεύτερη στο πετρέλαιο. Μην ξεχνάμε ότι το είδος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας και οι διάφορες μέθοδοι συλλογής και διανομής της δημιούργησαν μία σειρά κοινωνικών δεδομένων, όπως η αστιφιλία και ο άκρατος καταναλωτισμός, τα οποία επιβάρυναν το περιβάλλον. Και οι δύο προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις είχαν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα το συγκεντρωτισμό στην παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των κερδών και της απόλυτης εξουσίας στα χέρια λίγων, εφόσον η ενέργεια αποτελούσε βασική προϋπόθεση επιβίωσης των βιομηχανικών κοινωνιών. Όλα τα προηγούμενα οδήγησαν τον πολιτισμό μας στην κατάχρηση ενός θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, το οποίο ναι μεν δεν έχει καταγραφεί σε κανένα διεθνές έγγραφο, ωστόσο αποτελεί τη βάση ενός πολιτισμικού ρεύματος που διαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατίας. Το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στη δίκαιη κατανομή της ενέργειας που βρίσκεται στον πλανήτη. Κάθε μία από τις προηγούμενες δύο βιομηχανικές επαναστάσεις στηρίχθηκε στις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές επαναστάσεις που είχαν συντελεστεί τις αντίστοιχες περιόδους. Σήμερα πλέον, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι η επιστήμη και η τεχνολογία βρίσκονται σε ένα πολύ διαφορετικό και πολύ υψηλότερο επίπεδο από τότε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε στη φάση μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, που θα στηριχθεί όχι μόνο στην αλλαγή των πηγών από όπου θα αντλήσουμε την ενέργεια, αλλά και στο συγκεντρωτικό τρόπο συλλογής και διανομής της. Στο θέμα αυτό, συμμεριζόμαστε το όραμα του μεγάλου διανοητή Τζέρεμι Ρίφκινγκ για ένα σύστημα, θα λέγαμε, οικιακού ενεργειακού ίντερνετ. Μέσω του ίντερνετ, όπως γνωρίζουμε, δεν λαμβάνουμε μόνο ενεργειακά σήματα, αλλά συγχρόνως μπορούμε και να τα στέλνουμε. Μέσω του ίντερνετ δεν αγοράζουμε μόνο προϊόντα, αλλά μπορούμε και να τα πουλάμε. Με τον ίδιο τρόπο, η πρόταση προτείνει το κάθε σπίτι, το κάθε αγρόκτημα, ο κάθε δήμος και η κάθε κοινότητα να παράγει μέρος ή το σύνολο της ενέργειας που έχει ανάγκη. Αν η ενέργεια που παράγεται δεν φτάνει, τότε θα μπορούμε να την αγοράζουμε από κεντρικές τράπεζες. Ενώ αν παράγεται ενέργεια περισσότερη από όση καταναλώνεται, το πλεόνασμα θα πωλείται στις κεντρικές τράπεζες μέσω ενός δικτύου άμεσης μεταφοράς της. Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν θα είναι πλέον μόνο χρεωστικός, αλλά και πιστωτικός. Η πραγματοποίηση αυτών των παρεμβάσεων έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά προσκρούει σε δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα συνίσταται στην αδυναμία του πεπαλαιωμένου δικτύου να δεχτεί τόσο μεγάλα φορτία. Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις τεράστιες ενεργειακές απώλειες κατά τη μεταφορά της ενέργειας μέσω καλωδίων. Και φυσικά κάθε σκέψη αντικατάστασης ή επέκτασης του δικτύου προσκρούει στο τεράστιο κόστος. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η αδυναμία κεντρικής αποθήκευσης των πάρα πολύ μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, οι οποίες θα παραχτούν αν ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις εγκατάστασης οικιακών φωτοβολταϊκών. Η λύση των δύο αυτών προβλημάτων δεν είναι ανέφικτη. Σήμερα, το περίσσευμα της παραγόμενης ενέργειας από κάθε οικιακή μονάδα φωτοβολταϊκών οδηγείται άμεσα στο Εθνικό Ηλεκτρικό Δίκτυο. Αποθηκεύεται σε κεντρικό επίπεδο και από εκεί επαναδιανέμεται.
Αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής λογικής είναι η αδυναμία του δικτύου να σηκώσει τόση ενέργεια, η απώλεια τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας κατά τη μεταφορά και τα προβλήματα αποθήκευσης. Η λογική αυτή πρέπει να αλλάξει. Κάθε μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, το μεγάλο μέρος της παραγόμενης ενέργειας θα χρησιμοποιείται άμεσα στο πλαίσιο της διοικητικής μονάδας και μόνο αν υπάρχει πλεόνασμα θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό λύνονται τα προηγούμενα προβλήματα. Στο προσεχές όμως μέλλον, μια πιο ριζική λύση θα δώσουν η επιστήμη και η τεχνολογία μέσω της κατάργησης των καλωδίων. Το τέλος των καλωδίων υπόσχεται ένα νέο σύστημα παροχής ενέργειας με το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να φορτίζουμε φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και τηλεοπτικές συσκευές χωρίς να τα συνδέουμε με την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος. Η νέα τεχνολογία βασίζεται σε μία ανακάλυψη που έγινε πρόσφατα στον τομέα της φυσικής. Όπως αποδείχτηκε, το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να μεταφερθεί ασύρματα και να ανάψει μία λάμπα ή να τροφοδοτήσει έναν υπολογιστή. Για το γεγονός αυτό, ο Eric Giller, εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής εταιρείας Y3GT, που ανέπτυξε το νέο σύστημα, δήλωσε: «Ας το χωνέψουμε. Τα καλώδια και οι μπαταρίες φτάνουν στο τέλος τους. Η ζωή μας θα απαλλαγεί από τα βουνά των μπαταριών και τα χιλιόμετρα των καλωδίων, χάρη σε ένα σύστημα το οποίο, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, είναι απολύτως ασφαλές». Ο ίδιος ο Eric Giller έκανε μία επίδειξη κατά την παρουσίαση του συστήματος στην Οξφόρδη, περπατώντας γύρω από μία τηλεοπτική συσκευή που λειτουργούσε με ασύρματο ρεύμα, το οποίο μεταφερόταν μέσω μαγνητικών πεδίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διάσημος Σερβοαμερικανός φυσικός και μηχανικός Νίκολα Τέσλα, που μελέτησε το θέμα πριν από 100 και πλέον χρόνια, είναι ο πρώτος που πέτυχε μια τέτοια ασύρματη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο σημείο που ή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτισμικό ρεύμα ή θα αυτοκαταστραφούμε ως πολιτισμός. Αυτή η μετάβαση είναι ίσως η πιο σημαντική που έχει γίνει ποτέ. Μερικοί άνθρωποι δεν τη θέλουν. Φοβούνται αυτή τη μετάβαση σε έναν πλανητικό πολιτισμό που θα είναι ανεκτικός σε πολλές κουλτούρες. Έτσι, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτό που τους τρομάζει. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει ως πρώτο βήμα να απαγκιστρωθούμε από την εξάρτηση των σημερινών ενεργειακών πηγών, τις οποίες κατέχουν, εκμεταλλεύονται και διανέμουν ωφελημιστικά οι οικονομικοί δυνάστες του πολιτισμού μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στόχος μας πρέπει να είναι η εξεύρεση δικών μας πηγών ενέργειας, προκειμένου αποδυναστευόμενοι να μετατραπούμε σε δυνάστες και εκμεταλλευτές άλλων. Στόχος μιας νέας πολιτισμικής συνείδησης πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση νέων πηγών ενέργειας, στις οποίες μπορεί να έχει ελεύθερη και σχεδόν δωρεάν πρόσβαση ο κάθε πολίτης και ο κάθε λαός της γης, ανεξαρτήτως κοινωνικής ανάπτυξης, χρώματος, θρησκείας και οικονομικής ευρωστίας. Μια τέτοια προοπτική βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της πραγματικότητας, εφόσον η ενέργεια που χρειαζόμαστε υπάρχει παντού γύρω μας. Ο ήλιος λάμπει σε όλον τον κόσμο. Ο αέρας φυσάει σε όλον τον πλανήτη. Όλοι δημιουργούμε σκουπίδια από τα οποία μπορούμε να παράγουμε οικιακή ενέργεια. Στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν σκουπίδια γεωργικά. Στις αστικές περιοχές δημιουργούμε σκουπίδια αστικά. Έχουμε τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα και τη γεωθερμία, η οποία περιμένει έτοιμη μέσα στον ίδιο τον πλανήτη κάτω από τα πόδια μας. Τελικά, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέουμε μέσα σε έναν ωκεανό ελεύθερης ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια δέσμευση να καταστεί η πρώτη υπερδύναμη που θα εξασφαλίσει το 20% των ενεργειακών αναγκών της με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οδηγούμαστε λοιπόν προς μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση με ενεργειακή βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν όλα αυτά φαίνονται ουτοπιστικά, αναλογιστείτε ότι το ίδιο θα σκεφτόσασταν αν πριν από 15 χρόνια θα σας έλεγε κάποιος ότι σύντομα θα κρατούσατε ένα iPhone στην παλάμη σας και θα μπορούσατε να στέλνετε το δικό σας audio video σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Και αυτό μόλις μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, με πολύ μεγαλύτερη ισχύ αποστολής από ότι τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι εφικτό λοιπόν, μετά από 25 χρόνια, κάθε σπίτι, κάθε γραφείο, κάθε εργοστάσιο, κάθε τεχνολογικό πάρκο, κάθε κτίριο αστικό ή επαρχιακό, όχι μόνο να εξοικονομεί ενέργεια, αλλά συγχρόνως να είναι μια ενεργειακή μονάδα που θα παράγει ενέργεια από το περιβάλλον. Βεβαίως, οι σωτήριες για τον πολιτισμό μας, αυτές λύσεις, θα προκύψουν μόνο ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης αλλαγής της πολιτισμικής μας νοοτροπίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει αρχικά να γίνει μια επανάσταση του ανθρώπινου νου. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης νόησης είναι ένα γεγονός ακόμα πιο σημαντικό από την τεχνολογική επανάσταση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του ανθρώπου πρέπει να ξεπεράσουμε το σύνδρομο της λογικής του Homo sapiens, του σοφού ανθρώπου, που τόσο επιπόλαια μας οδήγησε στα προβλήματα του παρόντος και να περάσουμε στην ανάπτυξη μιας νέας πολιτισμικής συνείδησης. Της συνείδησης του Homo universalis, του σημαντικού ανθρώπου, του πολιτισμικού μας μέλλοντος. Δυστυχώς όμως, έχουμε μόνο λίγα χρόνια μπροστά μας για να επιτύχουμε αυτόν τον συνειδησιακό μετασχηματισμό. Το βασικό σύνθημα της αλλαγής σε όλα τα πολιτισμικά επίπεδα πρέπει να είναι ένα. Αλλαγή της ποιότητας της χρησιμοποιούμενης ενέργειας και αντικατάστασή της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρέχονται σε όλους, σχεδόν δωρεάν από τη φύση. Απελευθερωμένος ο πολιτισμός μας από τη δουλεία των ιδιοκτητών της ενέργειας, θα μπορέσει να μηδενίσει την απειλή αυτοκαταστροφής του και να περάσει στο νέο ειρηνικό πολιτισμό του Homo universalis, του συμπαντικού ανθρώπου του κοντινού μας μέλλοντος. Η πράσινη ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών δεν είναι μια μόδα. Είναι η σωτήρια λύση που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Αυτός ο αγώνας επιβίωσης του ανθρώπινου πολιτισμού πρέπει να αρχίσει από σήμερα. Πρέπει να προχωρήσουμε με γρήγορο βηματισμό στη συγκρότηση του νέου πολιτισμικού ρεύματος. Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Ζητάει τη δική μας κατανόηση και συμμετοχή και ελπίζει στη βοήθεια ολόκληρου του λογικά σκεπτόμενου κόσμου.